Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πρώτη ελληνική αποστολή πετάει από χθες το απόγευμα στο Τόκιο, όπου σε 7 ημέρες, δηλαδή την άλλη Τρίτη, θα ληφθεί η μεγάλη απόφαση για την Χρυσή Ολυμπιάδα του 1996 που διεκδικεί η χώρα μας. Το τζάμπο της Ολυμπιακής, Olympic Flame, αναχώρησε σήμερα το απόγευμα γεμάτο ελπίδες για το Τόκιο. Το πρώτο τμήμα της ελληνικής αποστολής που θα προβάλλει την υποψηφιότητα της Αθήνας για την ανάληψη της Χρυσής Ολυμπιάδας στις επόμενες 8 ημέρες που απομένουν αναχώρησε το απόγευμα στις 6 με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Πολιτισμού κ. Τζανίν Τζανετάκη, τον Υπουργό Προεδρίας κ. Μιλτιάδη Εύερτ και την Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Φάνη Πάλι Πετραλιά. Στο πρώτο τμήμα της αποστολής μετέχουν βουλευτές όλων των κομμάτων. Σύζομος ο πολιτικός κόσμος της χώρας υποστηρίζει την προσπάθεια για την ανάληψη της Χρυσής Ολυμπιάδας. Φεύγουμε μεταφέροντας στο Τόκιο μια μικρή αρχαιοελληνική λέξη, τη λέξη Αθήναζε, που σημαίνει στην Αθήνα. Πιστεύω ότι έχουμε καλές πιθανότητες και βέβαια δίνουμε την τελευταία μάχη τώρα τις μέρες αυτές στο Τόκιο. Έχουμε όλες τις ηθικές προϋποθέσεις και διότι η Ελλάδα είναι κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων και επιπλέον είναι και τα 100 χρόνια. Ακόμα φαίνεται ότι έχει γίνει και μια καλή δουλειά. Στην αποστολή μετέχουν αθλητικοί παράγοντες, τεχνικοί και πολλοί δημοσιογράφοι. Ο Αντένα δεν ήταν δυνατόν να λείψει από ένα τόσο σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στο Τόκιο θα καταβάλουν μια φιλότιμη προσπάθεια και πιστεύουμε ότι και όταν θα έρθει ο Πρωθυπουργός θα επιστεγαστεί όλη η προσπάθεια και έτσι το 96 η Ολυμπιάδα θα γίνει στην Αθήνα. Το δεύτερο τμήμα της αποστολής αναχωρεί με τον Πρωθυπουργό στις 15 Σεπτεμβρίου. Παρουσία που ασφαλώς θα βαρύνει στην απόφαση των 88 αθανάτων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να επιστρέψει στη γενέτειρά του το πιο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του αιώνα μας. Τα 100 χρόνια από την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896. Την επιτυχία, το ποθούμε από όλους Έλληνες. Κύριε Αντιπρόεδρε, μια ευχή πριν φύγετε. Καλή τύχη να έχουμε. Και από εκεί και πέρα, με τη βοήθεια του Θεού, θα πάμε καλά. Να πούμε και εμείς να έχουμε καλή τύχη και να πάρουμε την Ολυμπιάδα του 1996 και να περάσουμε τώρα σε εσωτερικές εξελίξεις. Τις τελευταίες εξελίξεις στον Περσικό αλλά και τα εσωτερικά μας θέματα και κυρίως το ασφαλιστικό και οι απεργίες θα τεθούν κατά τη συνάντηση που θα έχει την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η συνάντηση γίνεται με πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη εν ώψη του ταξιδιού του στο Τόκιο. Όλα στο τραπέζι την Πέμπτη. Ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς κ. Παπανδρέου και Φλωράκη να συζητήσουν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για την εξωτερική πολιτική και για τα εσωτερικά θέματα. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Βίρον Πολύδωρας, ο Πρωθυπουργός ζήτησε να συναντηθεί με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως πριν την πενθήμερη επίσκεψή του στην Ιαπωνία, στην οποία θα τον συνοδεύουν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Παλαιοκρασάς και ο Υπουργός Ανευκαρτοφυλακίου κ. Μίκης Θεοδωράκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, στη συνάντηση αυτή κυρίως θα συζητηθεί η κοινή γραμμή για την ανάληψη Ολυμπιάδος του 1996, το ασφαλιστικό για το οποίο έχουν διατυπώσει αόριστες αντιρρήσεις οι κύριοι Φλωράκης και Παπανδρέου, καθώς και για την αποστολή του Λίμνος στη Μεσόγειο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο μήνυα ανασχηματισμός που πρόκειται να γίνει αυτή την εβδομάδα αναβάλλεται για μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, όταν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κ. Χθιάς, έχει φύγει με τρίμηνη άδεια. Ο κ. Πολύδωρας επανέλαβε ότι αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας θα ορκιστεί ο κ. Ευθύμιος Χριστοδούλου και υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό η κ. Ντορά Μπακογιάννη. Στο μεταξύ, συνεδρίασε η Κυβερνητική Επιτροπή. Ο Πρωθυπουργός έδωσε αυστηρότατες εντολές ώστε το θέαμα με τις μαύρες Μερσεντές να μην επαναληφθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε επίσης να σταματήσουν τα τελετουργικά αστυνομικά μέτρα γιατί είναι απαράδεκτο και δεν αρμόζει στο ύφος της σημερινής κυβερνήσεως. Επίσης, η Κυβερνητική Επιτροπή συζήτησε το ασφαλιστικό, τις εξελίξεις των θεμάτων της εξωτερικής μας πολιτικής και τις νομοθετικές προτεραιότητες και όρισε ως αντικαταστάτες των κυρίων Τζανετάκη και Εύερτ που θα απουσιάσουν στο εξωτερικό την κυρία Μπενάκη και τον κύριο Βαρτσιώτη αντίστοιχα. Για τα αποτελέσματα της συνάντησης Bush-Gorbachev στο Ελσίνκι ενημέρωσε σήμερα τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κ. James Baker. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Σαμαράς που πήρε μέρος στη Σύνοδο έθιξε και το Κυπριακό όπως μεταδίδει από τις Βρυξέλλες ο ανταποκριτής του Antenna TV Κώστης Βέρος. Μετά τη συνάντηση Bush-Gorbachev στο Ελσίνκι, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και οι εταίροι της ΕΟΚ δραστηριοποιούνται σε συνεργασία με τους Αμερικανούς για να εντατικοποιήσουν και εναρμονίσουν τις ενέργειές τους προς αντιμετώπιση της κρίσης του Περσικού κόλπου. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συνεδρίασαν σήμερα εκτάκτως στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες και ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα του Ελσίνκι από τον Αμερικανό συναδελφό τους James Baker, ο οποίος ζήτησε από τους ομολόγους του να στείλουν στην περιοχή του κόλπου και χερσαίες δυνάμεις, έστω και σε συμβολικό αριθμό. Ο κύριος Μπέικερ, σε συνέντευξη τύπου αναφερόμενο στη διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση της κρίσεως, είπε ότι η Ελλάδα συμμετέχει με 3 εμπορικά πλοία στην προσπάθεια που καταβάλλεται.
Οι θέσεις που αναπτύχθηκαν στις συνεδρίες των 16 υπουργών εξωτερικών ήταν η επιβεβαίωση της αποφασιστικότητας των συμμάχων για την πλήρη εφαρμογή του εμπάργου και του αποκλεισμού και η ειρηνική επίλυση της κρίσεως, εφόσον βεβαίως επιτύχει ο αποκλεισμός αυτός. Αποφασίστηκε επίσης ότι κάθε σύμμαχος θα έχει τη δική του μερίδα συνεισφοράς και όλοι θα συμμετέχουν στις ευθύνες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι η Ελλάδα αποκλείεται να στείλει χερσαίες δυνάμεις στον κόλπο, ενώ στις συνεδρίες του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην κρίση ολόκληρου του κόσμου αποτελεί την πλέον υγιή και ευπρόσδεκτη εξέλιξη και ότι η πίεση επί του Σαντάμ Χουσέιν πρέπει να συνεχιστεί με αποφασιστικότητα. Ο κ. Σαμαράς, αναφερόμενος στην ελληνική συμμετοχή και στις επιπτώσεις από την κρίση, είπε ότι σύμφωνα με πρώτους πρόχειρους υπολογισμούς, η ζημία για την χώρα μας ξεπερνά το 1.250.000.000 δολάρια. Υπογράμμισε εξάλλου ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαταραχθεί η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ, δηλαδή δεν πρέπει να διαταραχθεί το 7:10. Ο κ. Σαμαράς δεν παρέλειψε να αναφερθεί έμεσα αλλά σαφώς και στο Κυπριακό, επισημένοντας ότι αν η διεθνής κοινότητα είχε δείξει και στο παρελθόν την ίδια αποφασιστικότητα και ευαισθησία, σχετικά με παρόμοιες περιπτώσεις εισβολής, πολλά προβλήματα που εκκρεμούν μέχρι σήμερα θα μπορούσαν να έχουν επιληθεί. Για το Κυπριακό συζήτησε ο κ. Σαμαράς και σε ιδιαίτερη συνάντησή του με τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΟΚ, Ιταλό ομολογό του Τζάνι Ντε Μικέλης, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στο θέμα της ετήσιος εντάξεως της Κύπρου στην κοινότητα, θέμα που συζητείται την προσεχή Δευτέρα. Για τον Αντένα, Κωστής Βέρος από τις Βρυξέλλες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι 12 χώρες μέλη της ΕΟΚ είναι πιθανόν να ζητήσουν από τον ΟΗΕ να επιβάλλει κυρώσεις εναντίον των χωρών που δεν εφαρμόζουν το εμπάργκο που επιβλήθηκε κατά του Ιράκ. Αυτό ανακοίνωσε στις Βρυξέλλες ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Τζιάνι Ντε Μικέλης σε συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της συνάντησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών James Baker με την Ευρωπαϊκή Τρόικα, στην οποία συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ιρλανδίας, της Ιταλίας και του Λουξεμβούργου. Ο Ιταλός Υπουργός είπε ακόμη ότι οι 12 κάλεσαν όλες τις χώρες του Αραβικού Συνδέσμου, εξαιρουμένου του Ιράκ, σε Υπουργική Σύνοδο στις 7 και 8 Οκτωβρίου στη Βενετία. Το Ιράν συμφώνησε σήμερα να αναθερμάνει τις διπλωματικές του σχέσεις με το Ιράκ, που τυπικά τουλάχιστον και παρά τον 8χρονο περσοϊρακινό πόλεμο, διευκρινίζουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, δεν είχαν διακοπεί ποτέ. Οι δύο χώρες είχαν απλά και μόνο κλείσει τις πρεσβείες τους στην Τεχεράνη και την Βαγδάτη το 1986. Δεν διευκρινίστηκε ωστόσο αν η Τεχεράνη θα επιτρέψει την προμήθεια του Ιράκ με τρόφιμα και φάρμακα παρά το διεθνές εμπάργκο που έχει επιβληθεί. Ο Ιρακινός Υπουργός Εξωτερικών, Ταρέκ Αζίζ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες που είχε στην Τεχεράνη θετικές, σοβαρές, φιλικές και πρακτικές. Παρ' όλα αυτά, μετέδωσε το Ισλαμικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αλί Ακμπάρ Βελαγιατή καταδίκασε την Ιρακινή εισβολή στο Κουβέιτ, όπως επίσης και την ανάπτυξη δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Εκπρόσωπος της Συριακής κυβέρνησης δήλωσε πως η Δαμασκός είναι έτοιμη να ικανοποιήσει τα αιτήματα των Σαουδαράβων για την αποστολή συμπληρωματικής στρατιωτικής δύναμης. Συνομιλίες για την κρίση στον Περσικό θα έχει στη Συριακή πρωτεύουσα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών James Baker αυτή την εβδομάδα. Εκπρόσωπος της Προεδρίας της Τουρκίας αποκάλυψε απόψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush τηλεφώνησε χθες τον Τούρκο πρόεδρο Τουρκού Τοζάλ για να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα της Αμερικανοσοβιετικής συνάντησης κορυφής στο Ελσίνκι. Ο πρόεδρος Bush και ο Τούρκος πρόεδρος έχουν σχεδόν καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία για το ίδιο θέμα. Τουρκικές στρατιωτικές πηγές στην Άγκυρα ανέφεραν ότι το Ιράκ αποσύρει περίπου 100.000 άνδρες από τα σύνορά του με το Ιράν για να αντιμετωπίσει νέες ενδεχόμενες απειλές στα σύνορά του με την Τουρκία. Η από κοινού καταδίκη από τους πρόεδρους Μπους και Γκορμπατσόφ του Σαντάμ Χουσέιν δημιούργησε ανωδικές τάσεις στα διεθνή χρηματιστήρια. Βρετανοί και Αμερικανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο μόνιμης κοινής στρατιωτικής τους παρουσίας στον Περσικό και πάντως δεν αποκλείουν κάτι τέτοιο μακροπρόθεσμα και όταν θα έχει λήξει η κρίση στον Περσικό. Σχετικό είναι το ρεπορτάζ του ανταποκριτή του Αντένα στο Λονδίνο, Γιώργου Χανιώτη. Η Βρετανία μελετά μαζί με τους Αμερικανούς μία μακροπρόθεσμη στρατιωτική παρουσία ανατολικά του Σουέζ μέσα στα πλαίσια μιας πολυεθνικής ένοπλης παρουσίας μετά την πάροδο της σημερινής κρίσης στον Περσικό. Η σκέψη αυτή είχε προκαιρού αναφερθεί από τον Αντένα, αλλά τότε πηγές του Foreign Office κατηγορηματικά είχαν αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τώρα όμως, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Walter Graves, σε συνέντευξή του προς την τηλεόραση του BBC, ανέφερε την παραπάνω δυνατότητα για αστυνόμευση στην περιοχή, ώστε να υπάρξει κάποια τάξη. Η δύναμη αυτή, όπως προκύπτει από πρόσφατη επαφή μας με το Foreign Office, δεν αποκλείεται να είναι και μέσα στα πλαίσια του ΙΕ. Ίσως όμως και όχι, υπό την προϋπόθεση πως κάποια κυβέρνηση
θα καλέσει τη Βρετανία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τις άλλες δυνάμεις, όπως έγινε τώρα παραδείγματος χάρη με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και την έκπτωτη κυβέρνηση του Κουβέιτ. Όπως είναι δυνατό, η Βρετανία αντιμετωπίζει τώρα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα με την περικοπή κατά 50% των στρατευμάτων της στο Ρήνο. Διότι δεν υπάρχουν στη Βρετανία στρατώνες, σπίτια και λοιπές διευκολύνσεις για τους στρατιώτες και τις οικογένειές τους που υπηρετούν ως τώρα στη Γερμανία. Λονδίνο, Γιώργος Χανιώτης για τον Αντένα. Ακόμη και αν ο Σαντάμ Χουσέιν χρησιμοποιήσει τελικά τα χημικά όπλα που διαθέτει, δεν θα ξεσπάσει χημικός πόλεμος στην περιοχή του Περσικού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Ισραηλινών αναλυτών. Τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν τα πάντα για να τον αποτρέψουν, απαντώντας σε τυχόν χτύπημα με συμβατικά όπλα. Ο απεσταλμένος μας στο Ισραήλ, Γιώργος Βλαβιανός, μεταδίδει. Σε περίπτωση επιθέσεως του Σαντάμ Χουσέιν με χημικά όπλα, είτε στη Σαουδική Αραβία είτε στο Ισραήλ, δεν θεωρείται βέβαιο ότι οι πολυεθνικές δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Αυτό δήλωσε στον Αντένα έγκυρη πανεπιστημιακή πηγή, χωρίς να διαψεύσει ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που το Ισραήλ δεχτεί επίθεση, μπορεί κάλλιστα να ανταπεξέλθει με τα συμβατικά του όπλα. Το ίδιο υποστηρίχθηκε για τους Αμερικανούς. Σύμφωνα με πληροφορίες Αμερικανών δημοσιογράφων στο Ισραήλ, οι Αμερικανικές δυνάμεις, Σαουδική Αραβία και τον Περσικό Κόλπο θα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη κατά τα μέσα Οκτωβρίου. Όσον αφορά τη Σοβιετική Ένωση, ένας ειδικός επιθεμάτων Μέσης Ανατολής μας είπε σήμερα ότι είχε αλλάξει την πολιτική της μετά τα εθνικιστικά προβλήματα που της έχουν δημιουργήσει οι μουσουλμάνοι του Καυκάσου. Σύμφωνα με τον Δόκτωρα Γκολτ, το γεγονός αυτό έχει αναγκάσει τον πρόεδρο της Συρίας Χάφετ Αλ-Άσαντ να τηρεί φιλοδυτική στάση. Ο Ισραηλινός αναλυτής χαρακτηρίζει την κατάσταση πολύπλοκη. Υποστηρίζει ότι οι Αμερικανοί πρέπει πρώτα να περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Συγχρόνως με το να βοηθούν στρατιωτικά την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και την Τουρκία, θεωρεί ότι ο Σαντάμ πολύ δύσκολα θα αποφασίσει να επιτεθεί. Επισημαίνει δε ότι συμφέρει περισσότερο στους Αμερικανούς να παραμένουν στο Περσικό Κόλπο. Και αυτό διότι εάν καταστρέψουν το Ιράκ, κινδυνεύουν να χάσουν για πάντα τους Άραβες. Από την Τινησία έγινε σήμερα γνωστό πως αραβικές εφημερίδες έγραψαν ότι ο ηγέτης της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, έκανε λάθος να υποστηρίζει τον Σαντάμ Χουσέιν. Τέλος, όσον αφορά στους Ισραηλινούς, εξήγησαν για μια ακόμη φορά τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν τώρα να συζητήσουν παραχώρηση στους Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης. Όλη η έκταση που περικλεί τη Δυτική Όχθη χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα στρατηγική. Και αυτό διότι όπως εξηγούν ένα Ιρακινό μαχητικό αεροσκάφος φεύγοντας από βάση της Παγκράτης χρειάζεται 25 λεπτά για να φτάσει στη Δυτική Όχθη. Από εκεί έως το Τελαβίβ κάνει 3 λεπτά αφού η απόσταση αυτή είναι μόλις 12 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον αυτή την εποχή οι Ισραηλινοί χρειάζονται τη Δυτική Όχθη για να μπορέσουν να αποκρούσουν τυχόν επίθεση από τον αέρα. Γιώργος Λαβιανός από τη Γαλιλαία στα σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο για τον Αντένα. Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η φρεγάτα Λίμνος θα περάσει τη διόρυγα του Σουέζ για να ενταχθεί στην πολυεθνική ναυτική δύναμη στον Περσικό Κόλπο. Την απόφαση πήραν οι επιτελείς της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασαν στο Μπαχρέιν. Ο αρχιπλήρχος του πολεμικού ναυτικού, κ. Λεωνίδας Παλαιογιώργος, μαζί με τον επιτελή του αντιπλήρχο, κ. Παναγιώτη Κοροβέση, που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στη Σύνοδο, ενημέρωσαν ήδη με απόρριτο σήμα τους τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχο κ. Λαγάρα, και αυτή τη στιγμή επιστρέφουν στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από ξένους διπλωματικούς κύκλους στο Μπαχρέιν, το Λίμνος θα τεθεί υπό τις διαταγές Γάλλου Ναυάρχου που θα επιβαίνει στο αεροπλανοφόρο Κλεμανσό. Πάνω στο αεροπλανοφόρο θα υπάρχει μεικτό επιτελείο αξιωματικών που θα έχει την επιχειρησιακή ευθύνη των υπολείπων πλοίων της πολυεθνικής δύναμης και θα καθορίζει τις επιμέρους αποστολές τους. Η φρεγάτα Λίμνος, μέχρι ότου πάρει τη σχετική εντολή να περάσει τη διόρυγα του Σουέζ, θα εξακολουθήσει να πλέει στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Για το λεπτομερή καθορισμό των μελλοντικών κινήσεων της φρεγάτας θα γίνει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης σύσκεψη ανωτάτων αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού. Τα πρώτα μέτρα για το κτύπημα της φοροδιαφυγής με την διασταύρωση στοιχείων από το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών θα ανακοινώσει αύριο το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Παλαιοκρασάς. Στην Θεσσαλονίκη μετέβη χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Παπανδρέου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έφτασε στο αεροδρόμιο της Μίκρας στις 2.30 το μεσημέρι, συνοδευόμενος από ηγετικά στελέχη του κινήματος, όπου και έγινε δεκτός με επιθυμίες από παδούς του κόμματός του. Στις 7.30 ο κ. Παπανδρέου έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στην πρωτεύουσα, κηρύσσοντας την έναρξη της πανελλήνιας συνδιάσκεψης στελεχών του κινήματος για την τοπική αυτοδιοίκηση και δίνοντας την πρώτη ουσιαστική απάντηση στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε σκληρή κριτική και φόλη της ύλης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία κατηγόρησε ότι δεν διαθέτει καμία εθνική στρατηγική, ώστε να δικαιώνει τα ατελέσφορα, όπως είπε, και κοινωνικά άδικα μέτρα που ελήφθησαν και υποστήριξε ότι τα περί διαλόγου της κυβερνήσεως με τις κοινωνικές τάξεις είναι ασύστολα ψεύδι και μπεγμός. Ο κ. Παπανδρέου, στη συνέχεια της ομιλίας του προς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
κατήγγειλε την κυβερνητική παράταξη ότι πιθανότατα σύντομα θα καταθέσει νομοσχέδιο που να καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα της απεργίας και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δώσει αποτελεσματική μάχη για να τεθεί τέρμα, όπως είπε, στο νεοσυντηρητικό τυφώνα. Σε αυτά που είπε ο κύριος Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη, απάντησε ο υφυπουργός τύπου κύριος Βύρων Πολίδωρας, ο οποίος δήλωσε ότι ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου αρνείται να κάνει οποιαδήποτε πρόταση για την αντιμετώπιση της τραγικής κατάστασης, την οποία ο ίδιος δημιούργησε και για την οποία είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος. Την Πέμπτη κορυφώνονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις κατά των ρυθμίσεων που έχει προτείνει η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό. Η ΑΔΔ εξήγηλε 48 ώρια απεργία για την Πέμπτη και την Παρασκευή και η ΓΕΣΕΑ 24 ώρια απεργία για την Πέμπτη. Οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες έχουν κηρύξει για αύριο στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Ως ύποπτος για τη δολοφονία της σύζυγου του, ο θάνατος της οποίας επήλθε ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό, ανακρίνεται στην ασφάλεια Αττικής ο Πολωνός Ρουμάνιο Γέρζε, 41 ετών. Η Τερέζα Γιάκοβιτς, επίσης 41 ετών, βρέθηκε νεκρή σε δωμάτιο του ξενοδοχείου Cairo City, στην οδό Μάρνη 20, στην πλατεία Βάθης. Η τραγωδία παίχτηκε σε ένα τρισάθλιο δωμάτιο του ξενοδοχείου Κάιρο. Στο ξενοδοχείο αυτό μένουν δεκάδες πολιτικοί πρόσφυγες με τα παιδιά τους. Κοιμούνται κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον. Στο δωμάτιο 120 έμεναν ο Πολωνός Ρουμάνιο Γέρζε, 41 ετών, με τη σύζυγό του Τερέζα Γιάκοβιτς και το αγοράκι του ηλικίας 6 μηνών. Ο Γέρζε, που εργάζεται ως ελαιοχρωματιστής, ξυλοκοπούσε συνέχεια τη γυναίκα του και δεν δίσταζε να τη βγάζει φωτογραφίες με το πρόσωπο πρισμένο από τις γροθιές. Στις 2 χθες τα ξημερώματα πήγε στο 4ο αστυνομικό τμήμα και είπε ότι την βρήκε νεκρή στο δωμάτιο. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας έφερε τραύματα και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο. Ο ιατροδικαστής κ. Κουτσάφτης διαπίστωσε ότι ο θάνατός της επήλθε από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ο Πολωνός ισχυρίστηκε ότι έλειπε από το δωμάτιο και ρίχνει τα βάρη στους δύο γιους της συζύγου του από τον πρώτο της γάμου ηλικίας 17 και 19 ετών που μένουν στο Παγκράτη. Μεγάλες ζημίες προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 10 το βράδυ σε εργοστάσιο κατασκευής επίπλων στην περιοχή Χαμόμηλο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η φωτιά που ευτυχώς δεν επεκτάθηκε στα μηχανήματα κατέστρεψε σχεδόν το μισό εργοστάσιο επίπλων κουζίνας της κυρίας Σοφίας Παγιατάκη. Χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, δεν κινδύνευσε τα γειτονικά εργοστάσια ούτε τα σπίτια. Να σημειωθεί ότι στο έργο της κατάστασης πήραν μέρος 7 πυροσβεστικά οχήματα. 4 παραστάσεις θα δώσει στο Ηρώδιο το διάσημο αμερικανικό συγκρότημα μπαλέτου Τζόφρεϊ, ενώ απομένουν ακόμα 2 εκδηλώσεις για να πέσει η αυλαία του Φεστιβάλ Αθηνών της κορυφαίας αυτής καλλιτεχνικής διοργάνωσης του καλοκαιριού. Ό,τι πιο σπουδαίο έχει να επιδείξει σύγχρονη χορευτική τέχνη παρουσιάζεται από τον μπαλέτο Τζόφρεϊ. Το δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο καλλιτεχνικός διευθυντής και πρώτος χορογράφος του συγκροτήματος Τζέραλντ Αρπίνο. Θαυμαστής του αρχαιοελληνικού πνεύματος, ο Αρπίνο υπογράμμισε πως ο ίδιος και τα 40 μέλη του μπαλέτου θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους πιο πλούσιοι σε γνώσεις μετά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα. Το Τζόφρεϊ Μπαλέ, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα χορού στον κόσμο, που διαθέτει καλλιτέχνες με πολυπίκυλη προσωπικότητα, ικανούς να ανταποκριθούν σε κάθε μορφή χορευτικής έκφρασης, θα παρουσιάσει στις αθηναϊκές παραστάσεις του δύο διαφορετικά προγράμματα. Την Τρίτη και Τετάρτη τα έργα Παρέλαση, το από μεσήμερο ενός φαύνου και η Ιεροτελεστία της Άνοιξης, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο τα έργα Ο Μικρός Μπίλι, Άγγιξέ με, Ο Γύρος των Αγγέλων και Άρντεν Κόρτ. Το μπαλέτο Τζόφρεϊ χαρακτηρίζεται ως το πιο αντιπροσωπευτικό νεοκλασικού στυλ συγκρότημα του Δυτικού Ημισφαιρίου. Η Έλεν Χέιζ, μια από τις σημαντικότερες Αμερικανίδες ηθοποιούς και ίσως η παλαιότερη κωμικός του Broadway, γιόρτασε απόψε τα 90 της γενέθλια στην Ελλάδα. Η γιορτή που έγινε σε Κουρασγελόπουλο στον Πειραιά τίμησαν με την παρουσία της ο πρέσβης των ΗΠΑ κ. Μάικλ Σωτήρκος και η αναπληρωτής υπουργός πολιτισμού κ. Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Η πρώτη κυρία του Αμερικάνικου θεάτρου έσβησε το ένα συμβολικό κεράκι φανερά συγκινημένη ανάμεσα στους συναδέλφους της γνωστούς ηθοποιούς του Broadway που αποτελούν το Theater Guild, αλλά και το γιο της, James McCarthy, πρωταγωνιστή στην πασίγνωστη αμερικάνικη παλιά σειρά Hawaii 50. Ο 20αμελής θιέσος δίνει παραστάσεις σε κρουαζιερόπλια και είναι ιδιαίτερα αγαπητός από τους Αμερικανούς ταξιδιώτες. Στο Στέλλα Σολάρις θα δώσει 6 παραστάσεις. Οι ευτυχείς συγκυρίες όμως για την γοητευτική βετεράνο ήταν περισσότερες από μία. Η παρουσία του κυρίου Σωτήρχου και το αναμνηστικό δώρο της Αμερικανικής Πρεσβείας, το καράβι που θα φιλοξενήσει το θείασο για 2 εβδομάδες, λίγα ρομαντικό αφού υπήρξε και το πλοίο της αγάπης στο ομώνυμο Σύρια και η σημαντική τιμή που θα της γίνει σε έναν μήνα ακριβώς από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Μπούς θα τιμήσει την Έλεν Χέις με ειδικό βραβείο για την 70χρονη προσφορά της στο θέατρο. Ελαφρύ βελτίωση σημείωσε σήμερα το δολάριο στις διεθνείς χρηματαγορές, ενώ υποχώρησε η τιμή του χρυσού στα 386,5 δολάρια η ουγγιά στο Λονδίνο.
Στο Τόκιο το δολάριο έκλεισε στα 140,25 γεν, στη Φραγκφούρτη στα 1,56,50 μάρκα, στο Παρίσι στα 5,24 γαλλικά φράγκα, στη Ζυρίχη στα 1,30 ελβετικά φράγκα, στη Νέα Υόρκη λίγο πριν από το κλείσιμο στα 1,5655 μάρκα, ενώ στο Λονδίνο η στερλίνα έκλεισε στα 1,8890 δολάρια. Αλλαγή του καιρού με βροχές και ενίσχυση των ανέμων περιμένουμε για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική ο καιρός θα αλλάξει από την Τετάρτη. Περισσότερο όμως από τον μετεωρολόγο μας Σπύρο Λινάρδο. Στην Αττική σήμερα αρχικά προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός. Αλλά προς το βράδυ θα αναπτυχθούν εφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 31 βαθμούς. Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στην αρχή της ημέρας και στη Θεσσαλονίκη. Τις απογευματινές όμως ώρες θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθεί βροχή ή καταιγίδα. Οι άνεμοι που αρχικά θα είναι ασθενείς, προς το βράδυ θα γίνουν βόρειο-δυτικοί μέτρη μέχρι ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με μια αθλητική είδηση. Με μια έκπληξη άρχισε χθες το τουρνουά μπάσκετ που διοργανώνει ο Sporting. Το Περιστέρι νίκησε τον Πανιόνιο με 95-86, ενώ στα άλλα παιχνίδια της πρεμιέρας η ΑΕΚ νίκησε του Παπάγου με 92-76 και ο Ολυμπιακός στο Παγκράτη με 88-84. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνει το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Antenna TV. Καλή σας νύχτα.